Ρώσοι αλεξιπλωτιστέ προελάβουν προ την κατεύθυνση τη Κρεμίνα με την υποστήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων, ενώ η κατάσταση σχετικά με τι ουκρανικέ δυνάμει των Παχμούτ φέρεται να είναι τραγική. Αυτό ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο πηγέ στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Ρώσοι αλεξιπλωτιστέ με την υποστήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων προελάβουν στην Κρεμίνα, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματικοί στου δημοσιογράφου. Βίντεο δείχνει η ρωσικό αρμαμάχη στη 90M Pro-RIVE και το σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών Solzhepäck σε, σε δράσει στην περιοχή. Τα πληρώματα των οχημάτων μάχη μίλησαν για τα πλεονεκτήματα τη χρήση του σε μια επίθεση κατά των Ουκρανικών δυνάμεων. Εξουδετερώνει αμυντικέ θέσει, ενώ η περιοχή καταστροφή του καλύπτει 40.000 τετραγωνικά μέτρα από μια πλήρη βόλη πυράβλων, είπε στου δημοσιογράφου ο διοικητή του πληρωματο Τόσκι 1A. Περίπου 2.500 Ουκρανοί και μισθοφόροι είναι φυλακισμένοι στον Παχμούτ, αναφέρει η αυστριακή εφημερίδα Express. Ο Ζελένσκι διέταξε να κρατηθεί το Παχμούτ μέχρι τέλος και δεν επέτρεψε στις Ουκρανικές δυνάμεις να εγκαταλείψουν την πόλη στην ώρα τους. Αυτή η κίνηση όμως έχει προκαλέσει την παγίδευση σε χιλιάδες Ουκρανούς στρατιώτες και ξένους μισθοφόρους στον Παχμούτ. Ορισμένε πηγέ κάνουν λόγο ακόμη και για 12.000 Ουκρανού στρατιωτικού και μισθοφόρου που έχουν εγκλωβιστεί σε μια στενή λωρίδα γη χωρί πυρομαχικά και προμήθειε τροφίμων. Οι Ρώσοι εκτιμούν ότι μόλι τον Παχμούτ εξαλειφθεί πλήρω ω αμυντική θέση, η Ουκρανία θα χάσει την ισχυρότερη προκεχωρημένη θέση τη στην περιοχή. Μετά τον Παχμούτ, οι Ρώσοι θα έχουν το πεδίο ανοιχτό να προχωρήσουν σε επίπεδο σε ανοιχτό έδαφο προ το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ. Οι μονάδε του μισθοφορικού στρατού τη Βάγκνερ κατάφεραν να προχωρήσουν βαθιά στη βόρεια κατεύθυνση, εκδιώκοντα τον Ουκρανικό στρατό από το έδαφο του οικισμού Γεχιντνή μαζί με άλλο οικισμό που βρίσκεται στα δυτικά του Μπαχμούτ και όλα φαίνεται να λαμβάνουν τέλο. Το γεγονό αυτό δείχνει ότι η κατάσταση γύρω από τον Μπαχμούτ είναι απελπιστική για του Ουκρανού και προ όφελο του Ρωσικού στρατού, δεδομένου του ρυθμού προόδου του, αφού η πόλη έχει περικυκλωθεί πλήρω, αναμένοντα μόνο το πότε θα πέσει. Οι μάχε για το τελευταίο οικισμό δεν κράτησαν πολύ, ωστόσο τώρα οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία έχουν μόνο έναν ελάχιστα μικρό διάδρομο, ο οποίο παρέχει μια ευκαιρία μόνο για την υποχώρηση του Ουκρανικού στρατού πριν την τελική επίθεση. Όλα κρίνονται στον Παχμούτ, γι' αυτό και οι Ουκρανοί αντιστέκονται λισαλέα. Το ζήτημα είναι όμω για πόσο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και e εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.